Θέλω να δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Σοφιανέ, να μου κάνετε μια αποτίμηση και του αποτελέσματος, του εκλογικού αποτελέσματος στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και συνολικά του χάρτη. Ένας χάρτης ο οποίος βάφτηκε μπλε. Ναι, ο χάρτης αποτυπώνει ένα νέο πολιτικό σχετισμό που υπάρχει, κυρίως ανάμεσα στο δίπολο που έχει διαμορφωθεί, ένα δίπολο που όχι για μας, αλλά και για την κοινή γνώμη, που σκέφτεται πολιτικά, είναι ταυτισμένο στις κεντρικές πολιτικές επιλογές. Προσέξατε, η λαϊκή δυσαρέσκεια, την οποία την εισέπραξε η κυβέρνηση, δεν δημιουργήθηκε μόνο από το ήθος και το ύφος της εξουσίας, αλλά και από την πολιτική που ακολούθησε. Και αυτή η πολιτική ψηφίστηκε από κοινού και από το Κινάλ Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία με το τρίτο μνημόνιο. Ενώ με τα μνημονιακές δεσμεύσεις έχει εξαγγελθεί και από τον κύριο Μητσοτάκη ότι αυτές οι δεσμεύσεις ισχύουν και για την επόμενη κυβέρνηση στα πλαίσια άρα λέτε, κύριε Σοφιανέ, δεν καταδίκασε μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκασε πολιτικές. Όχι, λέω, η ουσία είναι ότι η πολιτική που καταδικάστηκε είναι η πολιτική που από κοινού ψηφίστηκε. Άρα αυτή η καταδίκη με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό εμείς θέλουμε να αναδείξουμε ιδιαίτερα, οδηγεί σε εναλλαγή. Οδηγεί σε μια συντηρητικοποίηση, η οποία αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στο χάρτη. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, η μάχη που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει το ΚΚΕ τους τρεις δήμους στην Αττική. Mm. Έδωσε μάχη κυριολεκτικά στην Κεσαριανή οικογένεια Παπά, πρωτοστάτησε σε μηνύματα στο να χάσει το ΚΚΕ την Κεσαριανή. Με ποιο τρόπο, κάτι μας είπε η κυρία Κανέλη πριν για το σκοπευτήριο. Με μηνύματα. Τα οποία τα υιοθέτησε και ο ανεξάρτητος προερχόμενος από εδώ υπέρ, και από εκεί. Υπέρ δημάρχων που υποστηρίζουν αντιπάλου. Υπέρ του αντιπάλου του Κουκουέ. Και αυτό έγινε και στους τρεις δήμους, ενώ στην Ικαρία είναι. Συγγνώμη, αντίπαλοι που ήταν ΣΥΡΙΖΑΙ, εντάξει, λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ρόλο ρυθμιστή. Αντίπαλοι ήταν διάφοροι υποψήφοι, προερχόμενοι από διάφορους χώρους. Και στους τρεις δήμους δόθηκε μάχη να τους χάσει το Κουκουέ. Το ότι τους χάσαμε οριακά για μας δεν σημαίνει τίποτα. Mm. Το να χάνεις ένα Δήμο. Πετρούπολη και Χαϊδάρη. Το να χάνεις ένα Δήμο οριακά όταν είσαι μόνος σου απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα δείχνει ότι κάτι κάνεις καλά. Από εκεί και πέρα η Ικαρία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υποψήφιος κοινός Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη και του Ανταρσία στο δεύτερο γύρο. Έγινε τέτοιο πράγμα στην Ικαρία. Βεβαίως, για όσους γνωρίζουν. Πώς το χάσαμε αυτό. Έτσι, για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Και φυσικά ο τρίτος δήμος της χώρας, ό,τι και να κάναν, δεν χανόταν για την σοβαρή προσπάθεια που γίνεται. Μιλάω για την Πάτρα. Πάντως, αλλά θα έλεγα. Συγγνώμη που διακόπτω το συλλογισμό σας. Εάν ισχύει αυτή η λογική που μας περιγράφεται, ότι ο κόσμος καταδίκασε πολιτικές, καταδίκασε τα μνημόνια που ψήφισαν όλοι μαζί. Όχι. Τότε προσέξτε, τι, δεν είπα αυτό, κυρία Κοσκιόνη. Ο κόσμος ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει αυτή εντόπισα, την πολιτική. Εγώ εντόπισα, κυρία Κοσκιόνη, μια αντίφαση. Ο κόσμος έκφρασε λαϊκή δυσαρέσκεια για την πολιτική που ακολουθήθηκε. Η πολιτική όμως αυτή που ακολουθήθηκε δεν ψηφίστηκε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ στις στρατηγικές της κατευθύνσεις. Η πολιτική αυτή ψηφίστηκε και από τα άλλα κόμματα. Η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συντηρητικοποίηση, γιατί ταύτισε την πρόοδο με αυτή την πολιτική, ταύτισε την αριστερά με μια πολιτική η οποία είτε στο εσωτερικό με την οικονομική της πολιτική, είτε με τα ταραβέρια με τους Αμερικάνους και με τους Νατοϊκούς, κυριολεκτικά ταυτίστηκε και συνέβαλε σε μια συντηρητικοποίηση την οποία την αποτυπώνει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Κάπως ταιριάζει η ανάλυσή σας με αυτή που κάνει το Κινάλ, που λέει ότι ο μεγαλύτερος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα και του Κινάλ, γιατί το δεύτερο μνημόνιο δεν είναι μόνο του Βενιζέλου, είναι του όλου ΠΑΣΟΚ. Το όλο ΠΑΣΟΚ ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και κυβέρνησε με τον κύριο Σαμαρά 2,5 χρόνια. Ολοκληρώνοντας αυτή τη δική μας ματιά, να το πω έτσι, θα έλεγα ότι το ζητούμενο, γιατί είμαστε μπροστά σε εκλογές και γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με κρυμμένα χαρτιά τι θα κάνουμε μετά εάν μας ψηφίσει ο κόσμος κλπ. Έτσι, ο κόσμος θέλει καθαρές κουβέντες. Απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση είναι κρίσιμο ποιος θα είναι αντιπολίτευση. Αν θα είναι ο Γιοργούλης, η Κούρκουλα, ή πώς τη λένε, και ο κύριος Κόκαλης, ή αν θα είναι δυνατό ΚΚΕ. Μάλιστα. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι το πόσο θα μικρύνει η ψαλίδα. Το ζητούμενο είναι ποια πολιτική δύναμη μέσα στη Βουλή και στους αγώνες και στους δρόμους θα δώσει μάχη για να μην περάσει. Εσείς, κύριε Σοφιανέ, δεν πιστεύετε ότι όταν υπάρχουν δήμαρχοι όπως την Πάτρα που αναφερθήκατε πριν με το έργο τους και ξαναβγαίνουν, εκεί υπάρχει η δυνατότητα της έκφρασης από ευρύτερες δυνάμεις στο πρόσωπό τους, παρά αν είναι του Κουκουέ ή του ΣΥΡΙΖΑ, του οποιοδήποτε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που αναφερθήκατε, όταν τις χάνετε, δεν έχουν την ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή, ταυτίζεται απόλυτα το κεντρικό πολιτικό σκηνικό με την αυτοδιοίκηση.
Εμείς καταρχάς δεν κρύψαμε την πολιτική τοποθέτηση των δημάρχων μας. Κανείς δεν την έκρυψε. Την έκρυψαν πάρα πολύ. Ποιος την έκρυψε? Η Νέα Δημοκρατία. Εδώ που λέει για μπλε χάρτη και λοιπά. Και εσείς ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τώρα. Ακούστε, αλλά προσέξτε. Αν είδατε το χάρτη, όλος είναι με άσπρα ανθρωπάκια. Το μόνο κόκκινο και κόκκινο από εδώ και από εκεί είναι οι πέντε δήμοι. Λοιπόν, όλα να καλωσορίσω και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Μου απαντάτε τώρα. Αμφισβητείτε, γιατί αν κατάλαβα είσαστε στην προοδευτική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Αμφισβητείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μάχη στην Κεσαριανή για να χάσει το κουκουέ το Δήμο. Λοιπόν, θέλω αυτά να σας απαντήσει μου απαντήσετε, κύριε Σοφιανέ. Μου απαντήσετε. Παρακαλώ. Okay. Και όταν παίρνει 49%, να όταν παίρνει 49% και 48% που υπομονετικά περιμένει στο δεύτερο γύρο, όταν οι άλλοι, επειδή υπάρχει αυτός ο εκλογικός νόμος, ήδη έχουν κάνει τα ραβέρια για την επόμενη μέρα, για το μοίρασμα δηλαδή, της εξουσίας λοιπόν, για να μπορέσουν μια τελεία, να κυβερνήσουν. Κύριε Σοφιανέ, θα επανέλθουμε. Κύριε Καλπάκη. Πέρα από την ανάγκη να συζητήσουμε πάνω στα προβλήματα και στις αιτίες και στις λύσεις. Έτσι. Υπάρχει διαμορφωμένο ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι αντιδραστικό, το οποίο οδηγεί στο Δήμο επιχείρηση. Μην ξαναλέμε αυτά που λέγαμε σε αυτή την πολιτισμένη συζήτηση, που φαίνονταν διακριτά. Δεν το ξέρω, φαντάζομαι και εσείς το έχετε βαρεθεί. Φαίνονταν διακριτά και διαφορετικές γραμμές, αλλά με αυτά θα είμαστε αντιμέτωποι την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Των δημοτικών εκλογών. Κύριε Σοφιανέ, την τελευταία κουβέντα από εσάς. Στο νέο πολιτικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί υπάρχει μια δύναμη σταθερότητας, συνέπειας και πολιτικής ωριμότητας από πλευρά στόχων. Δεν φτάνει να είναι σταθερή, πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά. Ο αριστερός, ο ριζοσπάστης που δεν έχει παρακολουθήσει το ΣΥΡΙΖΑ, κρίνει με την ψήφο του όχι την ψαλίδα, όχι αν το 0,6 θα γίνει 0,8 ή το 1,2-1,5. Κρίνει ποιος θα είναι απέναντι στη νέα κυβέρνηση, ισχυρός μέσα στη Βουλή, για να δυσκολέψει το έργο που έχουν προαποφασίσει και θα υλοποιήσουν από κοινού.